κύριε Στεφανάκη. Εντάξει, επιβεβαιωνόμαστε εμείς καταρχήν όσον αφορά αυτό που λέγαμε. Έχουν ανέβει τα ποσοστά του ΚΚΕ. Και το σημειώσαμε και πριν, το σημειώνουμε και τώρα που βλέπουμε και τα ποσοστά να βγαίνουν και να έχουμε μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Είναι, καταρχήν, θεωρούμε πολύ σημαντικό να εκφραστεί ακόμα περισσότερο και το επόμενο διάστημα αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που λέμε εμείς, της κυρίαρχης πολιτικής. Γιατί έγινε προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες. Είναι φανερό πλέον. Δηλαδή, εγώ ακούω τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων από τα υπόλοιπα κόμματα. Ξαφνικά γίνανε πολιτικές οι εκλογές αυτές. Ενώ μέχρι προχθές κανένας, μα κανένας, δεν μιλούσε για τα βασικά, για τα καθοριστικά ζητήματα στα οποία συμπλέουν. Μιλάμε για συμφωνία. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, στα βασικά τα οποία κρίνουν και την πολιτική συντοπική διοίκηση. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όσον αφορά την κεντρική πολιτική κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επιλέξιμα έργα, για τις προτεραιότητες, όσον αφορά τα έργα που έχει ανάγκη ο λαός, όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, υπάρχει συμφωνία. Και μέχρι σήμερα την κρύβανε. Τι πάει να πει δηλαδή προοδευτικές δυνάμεις όταν ο κύριος Ιακημίδης είχε μέσα του υποψηφίους του Τζίμερου. Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις δηλαδή που στήριξε το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ψηφοδέλτια που συμπλέουν με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά κανένας, μα κανένας δεν έβλεπε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές. Και τώρα βλέπουμε τα χρώματα. Δεν είναι έτσι. Δεν πάνε εμείς είμαστε όμως το μοναδικό κόμμα, το μοναδικό κόμμα που ενιαία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί λέμε ότι ο κόσμος, τον κόσμο δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε και ότι θα πρέπει να ψηφίσει. Και ψηφίζει και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να πάνε τον τόπο τους μπροστά. Και απ' την άλλη λέμε ότι έχουμε πολιτικοποίησει την όλη εκλογική διαδικασία. Ναι. Και τα κόμματα συνεννοούνται μεταξύ τους, όπως λέτε εσείς, για να έχουν το δικό τους consortium για να μπορούν να κάνουν. Γιατί συμφωνούν στα βασικά. Στα βασικά τα οποία καθορίζουν. Ναι, αλλά ο κόσμος τελικά ψηφίζει. Καθορίζουν μέχρι και αυτό που σκέφτεται ένας κόσμος καλοπροαίρετα. Συμφωνώ. Μήπως και ένας κόσμος σκέφτεται καλοπροαίρετα για τον ικανό. Κατά περίπτωση. Γιατί ο κόσμος, υπό την έννοια έτσι του, οι Έλληνες ψηφοφόροι, είναι οι ίδιοι που βγάζουν τον Μπέο στο Βόλο, βγάζουν και τον Μπελετίδη στην Πάτρα. Άρα, θέλω να πω ότι αυτό που λέτε ως γενική αρχή δεν είναι καθόλου γενική αρχή αν τη δούμε εξειδικευμένα. Δηλαδή, σε κάποιοι. Άρα, τι προκρίνουν όχι μόνο ιδεολογικό πρόσημο, προκρίνουν και ικανότητες, αποτέλεσμα τοπικό. Στο Βόλο το είδαν οι συμπατριώτες μου στο πρόσωπο του κυρίου Μπέου, στην Πάτρα το είδαν στο πρόσωπο του Πελετίδη. Κατά τη γνώμη μου, σωστά το είδαν στην Πάτρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Δήμο της Πάτρας υπήρχε ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας Δήμος ο οποίος διεκδίκησε κονδύλια. Ο οποίος ακόμα και με τα χρήματα τα οποία δεν έδινε η κεντρική διοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, κατάφερε να λειτουργήσει βασικές υποδομές. Και εδώ βλέπουμε άλλους δημάρχους όπως ο κύριος Μπέος που είναι διασυνδεδεμένος με επιχειρηματικά συμφέροντα στο Βόλο και που έχουν τη δυνατότητα με διάφορους μηχανισμούς ακόμα και να παρεμβαίνουν όσον αφορά την επιλογή ενός κόσμου. Αυτά είναι γνωστά. Δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Το κύριο όμως είναι, αυτό λέμε εμείς, ότι μέχρι σήμερα κανένας δεν μιλούσε για τα καθοριστικά ζητήματα τα οποία κρίνονται και στην τοπική διοίκηση λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των προτεραιοτήτων, λόγω, να το πούμε έτσι, της κεντρικής κατεύθυνσης που υπάρχει στη δημοσιονομική πολιτική. Και κανένας δεν μιλούσε. Και τώρα αρχίζουν και βάφουν το χάρτη. Μπλε, ροζ, άσπρο, ροζ κτλ. Εμείς λέμε το εξής. Έχουμε ευθύνη γιατί υπάρχει μια αυξημένη δύναμη του ΚΚΕ και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό για τους εργαζόμενους και στην Αττική και σε μεγάλους δήμους που πάμε δεύτερο γύρο να μετατρέψουμε αυτή την στήριξη σε μεγάλους εργατικούς λαϊκούς αγώνες στο επόμενο διάστημα.